παρέμβαση της αστυνομίας είναι πολύ αποτελεσματική όταν πρόκειται να καταστήλει αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ο προσανατολισμός, η κατεύθυνση που έχει να κάνει με την πολιτική που ασκείται από την κάθε κυβέρνηση είναι ότι η αστυνομία θα πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο και την τάξη για να μην διασαλεύεται αυτή η πολιτική ενίσχυση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Όταν γίνεται κάποια κινητοποίηση των εργαζομένων, είτε σε επιχειρήσεις, είτε σε κλάδους, για να σταθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης, έχει απέναντι έναν πολύ μεγάλο στρατό των ΜΑΤ που συγκρούονται, που καταστέλουν, που χτυπούν συνταξιούχους, εργαζόμενους, άνεργους. Δεν ξέρω αν είναι λοιπόν, και εκεί είναι πολύ αποτελεσματικό. Είχαμε κάποιες προληπτικές έτσι, προσαγωγές και στην Άουσα που είχε πάει ο κύριος Κουβέλης. Τους μαζέψαν, λέω, θεωρήθηκαν ύποπτοι και ήταν εκεί και πήραν καφέ. Τους πήγανε μες στο τμήμα μέχρι να φύγει ο υπουργός. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολύ αποτελεσματική, σας λέω, η αστυνομία όταν πρόκειται για αυτό. Εμείς λέμε ότι ο προσανατολισμός είναι αυτός που υπηρετεί αυτό το σύστημα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τα ΜΑΤ. Όχι μόνο δεν κατάργησε, τα ενίσχυσε και τα. Εδώ τα στέλνει συνέχεια να χτυπούν τους εργαζόμενους που διεκδικούν. Άρα λέτε, έχει ανοχή στους μπαχαλάκηδες, αλλά χτυπάει τους εργάτες. Μα οι μπαχαλάκηδες και όλοι αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το σύστημα. Είναι ίσα ίσα που όταν ανεβαίνει το κίνημα, κάτι συμβαίνει για να μπορεί να χτυπηθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά από τα ΜΑΤ και από τις δυνάμεις καταστολής. Να ενισχυθεί, αν θέλετε, αυτή η πολιτική καταστολής του κινήματος μέσα από, αυτές τις ενέργειες. Πάντως παραμένει το. Εμείς χαρακτηρίσαμε την Συμφωνία των Πρεσπών σαν επικίνδυνη συμφωνία και δυστυχώς σαν πιλότο για να λυθούν τέτοιες διαφορές άλλες στην περιοχή. Επιβεβαιώνεται σήμερα ότι αυτή η νατοϊκή σκοπή συμφωνία των Πρεσπών έρχεται εδώ να εφαρμοστεί ή να αρχίσει, ξέρω εγώ, να συζητιέται μια τέτοια συμφωνία και για άλλες διαφορές. Η συνδιαχείριση του Αιγαίου δεν είναι τωρινό ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η απέτηση της Τουρκίας, είναι οι συμφωνίες που γίνονται μεταξύ των δύο αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας και βέβαια με διαιτητή τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα λυθεί, αν θα λυθεί το Αιγαίο. Σε βάρος του λαού, σε βάρος των συνόρων, σε βάρος των διεθνών συνθήκων που, αν θέλετε, οριοθετούν τα σύνορα. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό, επικίνδυνο και η κυβέρνηση. Συμφωνώντας με τον κύριο Κατσιώτη, να προλάβουμε να πούμε και το άλλο θέμα. Συμφωνώντας με το... για αυτή τη συμφωνία που έκανε, το ότι έφερε το ΝΑΤΟ και πάτησε πόδι στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Και είναι πολύ επικίνδυνο για τους λαούς της περιοχής. Πιστεύω ότι η επέμβαση των Αμερικανών στη Βενεζουέλα αλλά και των άλλων ισχυρών κρατών είναι μεγάλη και εμείς. Αυτό λέμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία επέμβαση. Ο λαός της Βενεζουέλας πρέπει να λύσει τα προβλήματα μόνο του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη.